Bam TV, γεια σας. Ήρθαμε να δούμε το μάτς με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Εδώ στις θέσεις είναι λίγοι, αλλά πάντα οι γνωστοί, οι καλοί, αυτοί που πάνε παντού. Ο τύπος από εδώ είχε πάει και στο βόλεϊ. Γεια σου ρε Γιάννα. Γεια σας. Πώς έρθει το βόλεϊ? 3-0, χαλαρό, πολύ εύκολο για την ομάδα σήμερα. Και ήρθαμε εδώ να δούμε και την μπάλα. Ο σύντροφος μπορεί να πάει και σε 4 μάτς Σαββατοκυριακό. Πάμε σε όπου 5, μπορούμε, πάμε. Όπου μπορεί να τα πάει. Ο Γιάννης ο Αλαμπασίνης. Ξέρεις, είναι γιος παλιού συμμαθητή μου. Ήρωας, μεγάλος. Εγώ είχα πάρει τηλέφωνο. Και μετά έβριζαν εμένα. Εντάξει, δεν έχω μισή ώρα, περίμενε. Bam TV. Γεια σας, εδώ στο Καραϊσκάκι για μια ακόμη φορά θα είμαστε μαζί σας. Θα σας περπατήσουμε στο μάτς με τον Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας ο οποίος έχει κάνει καλές εμφανίσεις φέτος, έρχεται εδώ στο Καραϊσκάκι να πάρει ό,τι μπορεί από τον Ολυμπιακό, αλλά ο Ολυμπιακός είναι αποφασισμένος. Ο Ολυμπιακός που θα κατέβει με τον Πρωτό, αριστερά τον Κούτρι και δεξιά τον Ομάρ. Οι δύο στόπερ θα είναι ο Μποτία μαζί με τον Σισε. Μπροστά από αυτούς ο Ρωμαό με τον Ταξίδι. Ο Φορτούνης δεκάρι, αριστερά ο Σεμπά, δεξιά ο Μάριν και στην κορυφή ο Τζούρτζεβιτς. Ο Ολυμπιακός ο οποίος θέλει την νίκη, θέλει να καθαρίσει, έχει ένα πολύ δύσκολο, ένα πολύ όμορφο και ένα πολύ καλό μάτς την επόμενη εβδομάδα με τη Γιουβέντους εδώ στο Καραϊσκάκι. Θέλει να το καθαρίσει γρήγορα, να πάει με ηρεμία σε αυτό το μάτς, όχι ότι παίζει τίποτα. Σήμερα παίζουν πολλά, η Τρίτη δεν παίζει κάτι, παίζει όμως η ιστορία του Ολυμπιακού. Πάμε θρυλάρα, πάμε Ολυμπιακάρα. Νούμερο 3, Αλμπέρτο Μποτία. Νούμερο 4, Αλέξης Ρωμαό. Νούμερο 6, Παναγιώτης Ταξίδης. Νούμερο 7, Κώστας Φορτούνη. Bam TV, ξεκίνησε το μάτς. Έχουμε και περίπου 200 οπαδούς του Απόλλωνα που ομορφαίνουν το Καραϊσκάκι με τις φωνές του και με τις φασαρίες τους και έχουν και κάτι οι φίλοι του Ολυμπιακού να ασχολούνται. Πάμε θρυλάρα, πάμε Ολυμπιακάρα. Καταπληκτική φάση, πολύ ωραία φάση με τον Κούτρι από αριστερά,
βρήκε το Φορτούνι, ο οποίος Φορτούνις σούταρε πάνω στα χέρια του τερματοφύλακα. Άλετο. Είμαστε ο Ολυμπιακός που προσπαθεί από τα δεξιά με τον Μάριν και τον Φορτούνι να σπάσει την πολυπρόσωπη άμυνα του Απόλλωνα, ο οποίος δεν το αφήνει πολλούς χώρους μέσα στο γήπεδο. Με υπομονή ο Ολυμπιακός γυρνάει την μπάλα, μία από τα δεξιά, μία από τα αριστερά, με τους σκάφ να ανεβαίνουν ψηλά. Προσπαθεί να σπάσει τη γραμμή Ματζινό που έχει δημιουργήσει ο Απόλλωνας έξω από τη μεγάλη περιοχή του. Λάθος γύρισμα από τον Σισε. Ο center forward του Απόλλωνα παίρνει την μπάλα, περνάει τον Μποτία, σκάβει την μπάλα πάνω από το πλωτό, 0-1 το μάτς. Έδωσε την μπάλα στον Ομάρ, στο πάρισε με το στήθος και πέτυχε το 1-1. Πάμε πολύ όμορφο γκολ. Λάθος από τον Σισε, στέλνει την μπάλα προς τον Ταξίδη, δεν προσέχει πώς την δίνει την μπάλα, την παίρνει το center forward του Απόλλωνα, παραλίγο ο Ολυμπιακός να δεχτεί δεύτερο γκολ. Σας γιουτουμπάκια, κάντε την εγγραφή σας, πατήστε τα κουμπάκια σας για να μάθετε για πώς η Νόβα απαγορεύει να σχολιάζεις μέσα στο γήπεδο τις φάσεις που γίνεται στο ποδόσφαιρο. Καινούργιοι νόμοι από την Νόβα, καινούργια κόλπα, αλλά ό,τι και να κάνετε στο μάτι θα σας πω και να μην σας πω και που αλλού. Κρεμασμένος ανάποδα εδώ θα είμαι και θα σχολιάζω, θα μιλάω, θα φωνάζω για να έρχεται σε όλους η φωνή μου, να έρχεται σε όλους η φωνή του θρύλου, η φωνή του Ολυμπιακού. Νόβα και ξερό ψωμί θέλετε, έτσι, εντάξει, θέλετε, θα το έχετε λοιπόν. Πάμε λοιπόν λίγο και στο μάτς. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ξεκίνησε καλά, δέχτηκε πρώτος βέβαια πάλι γκολ για μια ακόμη φορά, με λάθη απανωτά των δύο στόπερ του, και του Σισε αλλά και του Μποτία. Ο Μποτία, ο οποίος βγήκε στο δεύτερο μέρος,
μπήκε στη θέση του Άγγελ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος προσπάθησε από τις πτέρυγες, κυρίως από τα δεξιά με τον Μάριν και τον Φορτούνη, η αριστερή του πλευρά στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή ο Κούτρης μαζί με τον Σεμπά, δεν βρεθήκαν σε καμία περίπτωση. Στο δεύτερο ημίχρονο ξανά επέμενε ο Ολυμπιακός, έγινε η αλλαγή με τον Ασαριφάτ, ο οποίος πέτυχε 2 γκολ. Ο Τζούρτζεβιτς πάλι σήμερα έχασε τα άχαστα, αλλά νομίζω ότι είναι θέμα ψυχολογίας, είναι θέμα χρόνου να του μπαίνουν και αυθινού. Νομίζω ότι σήμερα με δύο κυνηγούς θα έπρεπε να παίξει ο Λεμονής από την αρχή του παιχνιδιού. Εάν φοβάται τα παιχνίδια στο Καραϊσκάκι με τον Απόλλωνα και δεν παίζει με δύο φορ, φαντάζομαι ότι σε άλλα παιχνίδια μπορεί να μην παίξουμε με κανέναν. Δύο φορ θέλει ο Ολυμπιακός μέσα στο Καραϊσκάκι. Μπήκε τελικά ο Ανσαϊφάτ, έβαλε τα δύο γκολ, καθάρισε ο Ολυμπιακός 3-1. Πάμε θρυλάρα, πάμε Ολυμπιακάρα. Για την Νόβα θα τα πούμε και ξανά και στην εκπομπή, στο ραδιόφωνο.